Είναι τα podcast της Athens Voice. And along with it has come a new freedom of expression. Ζήσε με αγάπη με την Ξένια Κουρτογλου, προσωποκεντρική σύμβουλος ψυχικής υγείας, life and business coach, συγγραφέας. Αν είστε από τους ανθρώπους που βλέπουν πολύ τηλεόραση ή μένουν με τις ώρες στο ίντερνετ διαβάζοντας τα δυσάρεστα νέα, είναι μαθηματικά εξακριβωμένο ότι σιγά σιγά θα κατεβαίνετε στη χαμηλή ενέργεια των καταστροφών και των δεινών που συμβαίνουν στον κόσμο και ίσως και να πέσετε σε μιζέρια και κατάθλιψη. Θα μου πείτε, μα να μην ενημερώνομαι, να μην ξέρω τι γίνεται γύρω μου. Προσωπικά επιλέγω να μην εκτίθεμαι για πολλή ώρα στα νέα, είτε στην τηλεόραση είτε στο ίντερνετ, γιατί γνωρίζω από πρώτο χέρι πως το ζητούμενο όλων των ενημερωτικών μέσων μαζικής επικοινωνίας είναι η τηλεθέαση και η επισκεψιμότητα. Μέσα από τη διόγκωση των δυσάρεστων ειδήσεων ηλικίουν το ενδιαφέρον, γιατί από τη φύση μας όλοι οι άνθρωποι έχουμε μια ροπή προς το αρνητικό και το δυσάρεστο. Αυτή η ροπή προέρχεται από την αρχαίγονη κατασκευή του εγκεφάλου μας, που λόγω του ένστικτου της επιβίωσης έψαχνε παντού για πιθανούς κινδύνους για να προφυλαχθεί. Όμως, αν θέλετε να διατηρήσετε τη συναισθηματική σας ισορροπία και ηρεμία στην εποχή μας, ενώ συμβαίνουν στον πλανήτη μας συγκλονιστικά δυσάρεστα, θα μοιραστώ μαζί σας κάποιες κινήσεις που μπορείτε να κάνετε. Στο νούμερο 1, προσευχηθείτε. Μπορεί να μην περνάει από το χέρι σας να μειώσετε τις επιπτώσεις της πανδημίας, του πολέμου, της ακρίβειας. Μπορείτε όμως πάντα να κοιτάξετε ψηλά και να ζητήσετε από την ανώτερη δύναμη να φωτίσει όλους τους ανθρώπους που υποφέρουν. Στο νούμερο 2, βοηθήστε. Μπορεί να μην είστε σε κάποια πολιτική θέση για να επηρεάσετε τα πράγματα, μπορείτε όμως πάντα να δώσετε βοήθεια σε εκείνους που έχουν ανάγκη, μέσα από εθελοντική εργασία, αποστολή τροφίμων ή ειδών που δεν χρειάζεστε. Στο νούμερο 3, νιώστε ευγνωμοσύνη. Για το ίδιο το δώρο της ζωής, την υγεία σας, την οικογένειά σας και μια αναρρύθμιτη λίστα από ευλογίες που έχετε και που οι περισσότεροι από εμάς ξεχνάμε τον πιο πολύ καιρό. Στο νούμερο 4, ασκηθείτε σωματικά. Βγείτε έξω, περπατήστε, τρέξτε, κινηθείτε. Motion brings emotion, λέει ο μεγάλος δάσκαλος Anthony Robbins. Δηλαδή, η κίνηση φέρνει συγκίνηση, ενεργοποιώντας τη ζωντάνια και τα θετικά μας συναισθήματα. Στο νούμερο 5, πηγαίνετε κοντά στη φύση. Είτε στο βουνό, είτε στη θάλασσα, όπου κι αν είστε, κάντε μια βόλτα στη φύση. Νιώστε την αξία της γης και εισπνεύστε με βαθιές αναπνοές τον καθαρό αέρα. Η καλή οξυγόνωση φτιάχνει αμέσως τη διάθεσή σας. Στο νούμερο 6, απομακρυνθείτε από συσκευές και οθόνες. Κλείστε την τηλεόραση, αφήστε στην άκρη το κινητό σας και δώστε λίγο ήρεμο χρόνο στον εαυτό σας. Το διάλειμμα αυτό θα σας αναζωογονήσει και θα σας βοηθήσει να ηρεμήσετε. Είμαι η Ξένια Κουρτογλου, σύμβουλος ψυχικής υγείας και στην εκπομπή μου προσφέρω πρακτικές συμβουλές με βάση την επιστήμη και την εμπειρία για να αυξάνετε ψυχική ανθεκτικότητα και να απολαμβάνετε μια όμορφη ζωή. Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.